Τι έχουνε κάνει, ρε είναι ρε Ρε τι έχουνε κάνει εδώ πέρα Και μάλιστα να κρέμεται αυτό το σαπαπάρι Ε όχι ρε φίλε Ε όχι παραπάει Και μετά από ό,τι βλέπεις από την κάτω μεριά έχει αυτό το πινάκι που μας λέει AV5G Τι κάνει δεν έχω ιδέα Κάνει διαφορά η μαλακία Άμα εσύ ζ, 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 το βάζεις εσύ όπου θες αυτό εδώ πέρα το μαύρο το ματσούκι Αυτό εδώ πέρα είναι ωραία συσκευή φασανιστηρίων πάλι Δηλαδή έρχεται ο άλλο και του κάνει ένα ρε Oh. Καλή φάση. Του βγάζει το μάτι, το, το βάζει στο πάτο του. Πω. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Τέλο πάντων, αυτό που κάθεται και γυρνάει ο Λινό και κάνει εί, 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 και μα πάει τα νεύρα. Τιν 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 Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα unboxing. Σε αυτό το unboxing θα δούμε ένα δεματάκι από τον Bangkok. Μα γράφει τελωνιακό ελεύθερο. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε. Και τι βλέπουμε εδώ πέρα, το Ντίγκου, το ορολογάκι, Τι έχουν κάνει, ρε, είναι ρε. ρε. τι έχουν κάνει εδώ πέρα. <συσχελίως> <συσχελίως> Κράζω συνέχεια το GearBest για τι συσκευασίε του. Εντάξει, δηλαδή, ρε φίλε, όταν πα και παίρνει κάτι πάρα πολύ ακριβό, εντάξει, στη συγκεκριμένη δεν είναι ακριβό, αλλά λέμε τώρα, όταν πάω και παίρνω εγώ, α πούμε, έναν ωραίο projector τη Xiaomi και έχουν πάει και μου έχουν βάλει αυτοκόλλητο από πάνω, Dear κύριε, ο Unboxing Specialist, ορίστε το δεματάκι σα και κάτι use από πάνω, και μόλι πάσει είναι το φέρει τσουκου τσουκου σκίζει και τη συσκευασία και αρχίζει και τρελαίνεσαι. Γιατί δεν τι πετάμε όλε τι συσκευασίε. Εδώ έχω τη του walking pad του διαδρόμου τη Σάουμι στην άκρη. Οπότε φίλε, ξενερώνει. Και να το βλέπω να μου το κάνει το μπαγκούντε εδώ πέρα και μάλιστα να κρέμεται αυτό το σαπαπάρι. Ε όχι ρε φίλε. Ε όχι, παραπάει. Εντάξει, οκ, okay. είστε στι παπάρε, τι να πω. Κοίτα εδώ τώρα και αυτό εδώ πέρα τη Σάουμι. Δηλαδή να θε να το κάνει αυτό δώρο και να πρέπει να βγάλει. Και αυτή είναι εδώ την παπαριά από το Banggood και να βγάλει και τι κόλε από πίσω. Εχέσε μα. Εχέσε μα. Τι γράφει εδώ, Ξούμε tech, ναι, service. Οκ, κομπλέ. Τέλο πάντων. Λοιπόν, τη βλέπεις εδώ πέρα. ESIN ROTG 015,8 GHz 150 channels OTG UVS receiver. Αυτό το προϊόν δεν θα το δει από μένα. Γιατί, γιατί αυτό απευθύνεται για εσά του τρελού που έχετε τα FPV, τα drones εκεί πέρα, που κάθεστε και τα κάνετε do it yourself φάσει και ψάχνετε να βρείτε κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό, από ό,τι φαίνεται εδώ είναι ένα receiver, ένα δέκτη. Αυτό ο δέκτη που χρειάζεται να μπει, ενώ με ξηκεραία είναι κουμποτή, είναι βιδωτή. Βιδωτή ήταν, αλλά εμένα δεν πιάνω τα χέρια μου. Και μετά έχουμε αυτό το καλουδιάκι εδώ πέρα που πρόσεξε είναι, micro USB σε micro USB. Α, ah, τι ωραία κόλπα είναι αυτά τύρι. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, βάζουμε το micro USB από τη μια μεριά, βάζουμε και αυτό το micro USB από την άλλη μεριά στο κινητό μα και είμαστε κομπλέ έτοιμοι, έχουμε τον δέκτη. Οπότε αυτό είναι τώρα για χειρισμό, για να βλέπει την εικόνα. Δεν ξέρω, πάντω αυτή εδώ πέρα είναι η χρήση του. Και μετά από τη βλέπει από την κάτω μεριά, έχει αυτό το πινάκι που μα λέει AV5G. Τι κάνει, δεν έχω ιδέα. Οπότε αυτό εδώ πέρα πρέπει να το δώσω σε κάποιον που ασχολείται με FPV drones. Τώρα ο Αγκαλίτσα ξέρω ότι κάθεται και ασχολείται με αυτό το πράγμα. Οπότε ίσω μιλήσω μαζί του να κάτσω να του το δώσω. Οικονομικά είναι αυτά, παιδιά. Δεν ξέρω. Το Banggood κάθεται και σπαμάρι τέτοια. Έχουν τόσο μεγάλη πέραση τα drones, τα FPV ή μη, που πάει και απογοράζει ο κόσμο ένα σωρό τέτοια. Δεν ξέρω, αλλά κάθε εβδομάδα βλέπω όλο και ένα καινούριο προϊόν. Α, ρίξε και μια ματιά στο τι γράφει από πίσω και τα SKUs, γιατί πολλέ φορέ τώρα τελευταία μου ζητάνε, όταν ξέρω εγώ είναι κάτι ελαττωματικό, να του πω και το αυτοκόλλητο που είχε πάνω, άμα το έχω κρατήσει, να του πω αυτό με το κωδικό. Ξέρω εγώ, PA, αυτά εδώ πάνω, δεν ξέρω. Το SKU εντάξει το βρίσκουμε, αλλά είναι αυτό. Ότι άμα έχει πετάξει τη συσκευασία, ρε φίλε, δεν θα το έχει και αυτό μπορεί να σου χαλάσει μετά από ένα-δύο-τρει μήνε. Οπότε γι' αυτό σα λέω, όταν παραλαμβάνετε κάτι, πάντα unboxing. Και πάντα unboxing, όχι. Α, ωραία, το άνοιξα, δεν φαίνεται κάτι χαλασμένο μια χαρά. Προσπαθήστε να τα δουλέψετε και λίγο. Είστε τελική κάντε ένα έτσι στη κάμερα να φανούν οι κωδικοί. Δηλαδή, αυτό που το εγώ τώρα μπορεί να μου χρειαστεί αργότερα. Θα γυρίσω τη κάμερα και θα το δω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα. Α, άλλο ένα ρολογάκι τη Δίγκου. Αυτό μου το είχε πει ο Σταύρο. Σταύρο, εσύ μου είχε πει ένα, πάμε να πάω το φέρω. Λοιπόν, τέλο πάντων, ένα ρολογάκι τη Δίγκου. Κάτσε να βάλουμε τη βάση. Λογικά το βάζουμε και τραβάμε. Έκανε το κλακ. Ωραία. Στέκεται και εδώ. Και τι γίνεται. Γυρνάει ο Σταύρο και μου λέει: Σωτήρι, ξέρω ότι έχει το πολύ μεγάλο το ρολόι τη Δίγκου και το έχει κάτω από την τηλεόρασή σου. Μα έχει δείξει φωτογραφίε, όλα ωραία και καλά. Αλλά έχω ένα πρόβλημα, ρε φίλε. Αυτό, ok, το βράδυ κάνει τρομερή αντίθεση και είναι πάρα πολύ όμορφο να το βλέπει. Αλλά τη μέρα, ειδικά αν ανάβει φωτά άμα είναι η απέναντι, σε ζορίζει ρε φίλε. Γιατί είναι λευκό με λευκό φόντο. Ναι, μένει είναι μαύρο το Ντίγκο αυτό εδώ πέρα περιμετρικά, αλλά επειδή είναι λευκό από πίσω εδώ πέρα το 7 segment που έχει τα λεντάκια μέσα, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι. Γιατί φωτίζονται και τα 7, ναι, 7 είναι, μην βλέπει το πέρα που είναι 8 ώρες. είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 segment. 7. Κομμάτια τέλο πάντων, πε το έτσι. Και λένε ότι εντάξει, οκ, okay, μπορεί να θε το λευκό το χρώμα, οπότε εμεί το γαλάσουμε. Μην ξεχάσει να βγάλει αυτήν την επαφή από πίσω που έχει την μπαταρία. Μια CR2032 είναι. Ναι, αυτή εδώ είναι η μπαταριούλα που την έχουν τα περισσότερα ρολόγια ούτω ή άλλω για να κρατάει την ώρα. Οπότε, άμα εσύ το ρυθμίσει και το βγάλει από τη USB, ή άμα γίνει μια διακοπή ρεύματο, όταν θα έρθει η ώρα και καλά το ρεύμα ξανά, θα κάτσει και θα σου πει ότι κοίτα, η ώρα είναι αυτή, γιατί έχω μνήμη και το κρατάω. Ωραίο είναι και δεν φαίνεται τόσο αυτό που σου έλεγα. Δηλαδή, όταν πέφτουν τα φώτα πάνω, από την πίσω μεριά, βλέπει εδώ πέρα ότι αχνοφαίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε από την πάνω μεριά. Mode και άμα το πατήσω τώρα. Ναι, εδώ πέρα φτιάχνουμε την ώρα, πάλι το alarm. Εδώ πέρα είναι τα τρία επίπεδα φωτεινότητα και πάρτο. Έχει και άλλο χρώμα. Όχι, είναι αυτό εδώ πέρα το πορτοκαλί. Εσύ το βλέπει ανοιχτό πορτοκαλί, είναι πιο σκούρο από ό,τι δείχνει η κάμερα. Ε... Κάτσε να το δω από πού στάση. Κάτσε να κλείσω λίγο το φω. Κάνει διαφορά η μαλάκια. Τώρα, παιδιά, το πώ ρυθμίζει την ώρα σε αυτά εδώ πέρα τα ρολογάκια τη Δήγκου είναι ψηλό στάνταρ, Κρατά πατημένο το mode μία φορά να έχει έναν σβήνει, Μετά, άμα το πατά, πάει στα λεπτά. Φτιάχνουμε την ώρα, λέμε ότι είναι και ένα, α πούμε. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό που είδε τώρα είναι ότι με το που πήγε 0 και 5, αυτόματα έπεσε η φωτεινότητα. Αυτό εδώ πέρα είναι το night mode. Δηλαδή, επειδή είσαι το ρολόι μπορεί να το έχει απέναντι στο κρεβάτι σου και να σε ενοχλεί το βράδυ το πολύ δυνατό φω, γιατί ναι, είναι πολύ έντονο στο μάτι, μπορεί να του λε ότι κοίτα να δει, εγώ γύρω στι 12 η ώρα πέφτω, 12 και κάτι ρίξε τη φωτεινότητα και μετά πήγαινε να άνοιξε το 6 ώρα το πρωί. Δεν με ενδιαφέρει τότε που θα ξυπνήσω. Οπότε είναι μια ωραία ρύθμιση. Τώρα μα λέει για, το για τη φωτεινότητα, μα λέει το χρώμα που μπορούμε να αλλάξουμε και πάμε να φτιάξουμε το ξυμητηράκι μα. Όταν αναβοσμίνει πάνω τελεία σημαίνει ότι είμαστε το μενού του ξυμητηριού. Πάμε να το βάλουμε 0, 0. και 6, το κρατάμε πατημένο, το βάζουμε 0 και 6 για 5 λεπτά το snooze, Ωραία και η ώρα είναι ήδη 0 ,06, οπότε πάμε να το βάλουμε 0 και Έρεγα ε, μου το κερατό μου. 10 ώρε έχω φάει με αυτό εδώ. Λοιπόν, ωραία, 5 λεπτά το σνου και τώρα είμαστε εδώ πέρα που μα λέει την ώρα, εντάξει, και μα λέει ότι είναι 006. Είδε τώρα δεν φαίνεται τόσο καλά, οπότε θα το αλλάξουμε το χρώμα και είναι 006. Κάτσε να δυναμώσουμε και την ένταση. Εδώ. Για να βεβαιωθούμε ότι το ξυμητήρι είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να κρατήσουμε το down πατημένο. Λοιπόν, κρατάμε το down πατημένο, μα λέει alarm πατάμε OK και είμαστε κομπλέ. Οπότε τώρα λογικά 007 θα αρχίσει να βαράει το ξυμητηράκι μα. Άρα εδώ πίσω και περιμένω 10 ώρε. Και έχει το σνου στο mode. Τώρα μα λέει ότι άμα πατήσει το mode το κουμπί θα αρχίσει να αναβοσβήνει αυτό εδώ πέρα. Μετά, άμα πατήσει το πάνω, κάτι κάνει και τέτοια. Οπότε, ναι, άλλο ένα ρολογάκι τη Ντίγκου. Έχω φέρει πολλά τέτοια ρολογάκια. Ωραίο είναι. Όμορφο είναι. Κάτι διαφορετικό είναι από κάποιο παραδοσιακό ρολόι. Worth. Και από ό,τι βλέπει, άμα το βγάλω τώρα, επειδή έχω προμονώσει την μπαταρία και το ξαναβάλω, θα μου δείξει αυτό. Και μάλιστα, από ό,τι βλέπει, μπήκε και στο night mode. Οπότε κρατάει και τη ρύθμιση πότε να ρίχνει τη φωτεινότητα. Α με εγώ, το είχα ανεβάσει εδώ πέρα με το χέρι. Οπότε ένα ρολογάκι τη Δίγκου. Ενώ αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχει πάρα πολύ μακρύ καλώδιο και μάλιστα το καλώδιο του είναι αυτό το ψηλοδιάφανο. Δηλαδή δεν είναι κανένα άσπρο, κανένα μαύρο χτυπητό. Ωραίο καλωδιάκι. Καλή φάση, ρολογάκι από την Τιγκου. Το αφήνω εδώ πέρα στην άκρη. Το επόμενο προϊόν που θα δούμε είναι αυτό εδώ που είναι μια ξυριστική μηχανή. w 2,4. Ωραία και καλά. Ναι, σμεϊτ εδώ πέρα. Και οπότε τι έχουμε. Ένα προϊόν από την οικολογική σειρά τη Xiaomi. Από την σειρά design τη Xiaomi. Γενικά η Xiaomi τα κάνει αυτά. Δηλαδή σου λέει ότι μπορεί να μην γράφει Xiaomi πάνω ένα προϊόν. Από εδώ λέει ότι το ανοίγει. Οπότε βγάζουμε ταινία. Λέει μπορεί να μην γράφει Xiaomi ένα προϊόν. Αλλά είναι από σαν brand μα. Οπότε μην αγχώνεσαι, φίλε. Πάρτο είναι εγγυημένο και ότι είναι ποιοτικό. Πάμε να το ανοίξουμε εδώ, βγάζουμε αυτό, πρέπει να κάνω βλακία και μπορεί να μην ανοίξει καθόλου ξεριστική αυτή εδώ μηχανή. Και τι βλέπουμε μια ξεριστική μηχανή από τη Xiaomi που ανοίγει, α έτσι ανοίγει. Λοιπόν, τι καλωδιάκι έχουμε εδώ, έχουμε ένα βουρτσάκι για να βγάζουμε τις τρίχες, οκ, λογικότατο. Έχουμε ένα καλωδιάκι USB σε micro USB, οκ, και μετά έχουμε τη ξεριστική μας μηχανή. Ε, το Μάιξ, τι γράφει εδώ πέρα, ότι είναι IPX7. Ναι, πώ είναι διάβροχη από τη στιγμή Μήπω είναι μόνο από την μπροστά μεριά. Παίζει. Γιατί από την πίσω μεριά, από τη στιγμή που είναι εκτεθειμένη η micro USB, άμα εσύ το βάζει εσύ που θες αυτό εδώ πέρα το μαύρο το ματσούκι, άμα πα μετά και το βάλει εδώ πέρα ότι κατευθείαν και είναι βρεχμένο και πα και το βάλει αυτό μέσα, μπορεί να το πάρει στο χέρι. Οπότε δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε εδώ πέρα. Λογικά θα έχει λίγη μπαταρία μέσα. Ω, oh, αρχίζουν τα ξηραφάκια και δουλεύουν. Ε. Λοιπόν, πάμε να το ξεβιδώσουμε λίγο να δούμε. Α, και να αναβοσβήνει κόκκινο κιόλα, έχει και λεντάκια. Λοιπόν, το ανοίγουμε εδώ πέρα και βλέπουμε το μηχανισμό. Ο μηχανισμό από βλέπει. Καλή φάση φίλε Δεν έχει ασφάλεια Το άλλο που είχα φέρει τη Xiaomi Που ήταν ε, με την type Θυμάσαι ότι είχε μια μικρή ασφάλεια Πρέπει να το ζουλά. Αυτό εδώ πέρα είναι ωραία συσκευή φασανιστηρίων πάλι Δηλαδή έρχεται ο άλλο και του κάνει ένα δω ρε ω, Καλή φάση Του βγάζει το μάτι, το, το βάζει στο πάτο του Έλα ρε Μαλακέ βέβαια αυτό γιατί θα πρέπει να το κρατήσει μακριά από παιδάκια Τώρα τα ξηραφάκια που έχει πάνω είναι αυτά εδώ που δεν ξέρω αν αλλάζουν ή βγαίνουν. Λογικά ναι, τα ρωτά είναι, αλλά δεν βρε τα ίδια. Και μετά έρχεσαι το βιδώνει. Εντάξει. Το βιδώνει και τώρα μπορεί να αρχίσεις να ξυρίζεσαι. Κάτσε να δούμε τι λέει είναι και οι οδηγίε. Τζιν τζιν Λέει το κάνει έτσι, το κάνει έτσι. Και μετά σου λέει τη διαδικασία του καθαρισμού. Το ξεβιδώνει, κάθεσαι το βουρτσάκι το κάνει και μετά το πλένει και από μπροστά από μπροστά δεν είναι το πλένει. Άρα από πίσω πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικό. Εδώ πέρα και να πέσει νερό δηλαδή είναι στεγανό μέσα και δεν μα νοιάζει. Αλλά από την πίσω μεριά που είναι η micro USB λογικά έχουμε πρόβλημα. Αν και το IPX7 θα έπρεπε να είναι για όλο το σώμα. Τέλο πάντων, α κάνω μια δοκιμή. Τώρα, ε, την προηγούμενη φορά που είχα φέρει κάποιο το τίτλο ξηραφάκι τη Xiaomi, καλά είχα φέρει το ορθογόνιο, όχι αυτό που είναι σαπουτσάκι. Ε, αυτό τι είχα κάνει εγώ. Είχα, λέω, κάτσε να δω τέλο πάντων. Δεν έχω μουσια εγώ τέλο πάντων λεπτά. Κάθομαι και αφήνω μουσάρε. Και είπα να το κάνω στο χέρι μου. Στο χέρι μου όμω δεν έκανε διαφορά. Γιατί αυτό πρέπει να μπει η μικρή τρίχα, αυτό το, το αξίρι στο, των δύο ημερών, για να κάτσει να το καθαρίσει. Ενώ άμα το έκανα αυτό τώρα, α, πότε βλέπει το χέρι, α, κάτι, μπορεί να βγει καμία τρίχα, αλλά όχι τίποτα τρελό. Λοιπόν, κάτσε, δεν έχω και το κινητό μου μαζί. Α, περίμενε. Είναι χρήσιμα τελικά αυτά τότε, τα κατσετάκια. Κάτσε να δω εδώ πέρα στα μάγουλα, α πούμε. Όπτα. τα ακού. Πάρτο. Πάτσα το. Ναι, πάτσα το on-off με το χέρι. Έλα ρε. Όταν καθόμουν στο σαλόνι μία μισή ώρα το βράδυ να κάθομαι να ξυρίζομαι, δεν το περίμενα. Αλλά από ό,τι φαίνεται κάτι κάνει. Τώρα βέβαια είναι αυτό που σου είπα. Δηλαδή, εγώ έχω μουσάρε. Άντε, οι μόνε τρικούλε που μπορεί να έχω είναι στα μάγουλα ψηλά. Οπότε πάμε να δούμε εδώ πέρα τι έχει βγάλει. Κάτι έκανε. Ζου. Α, έχει μαζέψει τριχούλα. Οπότε, μόλι κάτσει και ξυριστεί, κάνει μετά ένα τσακ τσακ μα έλεγε. Α, έχει πιάσει για κάτω μεριά. Κάνει έτσι, βγάζει τι τριχούλε, να το καθαρίσει. Όχι, oh, εδώ το έχει μαζέψει πολύ. Ναι, 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 ναι. Το καθαρίζει καλά, ξαναβάζει το καπάκι. Και σε κομπλέ και κάθεσαι να το χρησιμοποιήσει ξανά. Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε, να σου πω. Α, ah, κοίτα τι τρίχε έβγαλα από τα μάγουλά μου. Δεν έχει νόημα. Α, ah, κάνουμε ένα κοντινό εδώ πέρα να δούμε. Ναι, οκ, okay. Βλέπεις βλέπει εδώ πέρα διάφορε τριχούλε που θα τι πετάξω στο πάτωμα. Μην το πείτε στη γυναίκα μου. Οπότε, ναι, η μηχανή τη Σάωμη, παιδιά με όλα αυτά εδώ τα προϊόντα θέλει να τα δοκιμάσει και λίγο. Δεν είναι Α, ωραία, ξέρει κούλα, φαίνεται, μου πήρε λίγο τα μαγουλάκια. Πάρτι, πάρτι, πάρτι. Γιατί υπάρχουν ένα εκατομμύριο τέτοιε ξυριστικέ μηχανέ. Ποια είναι η μάρκα ρεγά μότο που έχω πάρει και κουρευτικέ μηχανέ, όχι και έχω τόσο καιρό. Όχι και ρουή. Τέλο πάντων, θα μου έρθει ή θα κάτσω να βάλω κάτω στην περιγραφή. Τι να σου πω όμω, ρε φίλε, δεν είναι κάτι τρελό. Δεν είναι η κατσετάρα που θα πει Wow, τι έφερε ο τύπο. Είναι ωραίο να το έχει μαζί το ταξίδι, γιατί είναι στρογγυλό, ωραία, το βάζει μια τσέπη, το βάζει όπου αλλού θε. Αλλά δεν είναι και κάτι που θα σου προκαλέσει ενθουσιασμό και θα πει μια τέτοια ξυριστική μηχανή περίμενα μια ζωή. Δεν μπορεί να τα βρει από εδώ. Μήπω είναι το factor, μήπω είναι το χρώμα, μήπω είναι το όνομα τη Xiaomi, μήπω είναι η ποιότητα, μήπω είναι ότι φορτίζει με micro USB. Δεν ξέρω, ούτω ή άλλω πολλά τέτοια και όταν το βρίσκει και εξαιρετικέ μηχανέ τώρα, κάθονται και φορτίζουν ε, παγωγικά για να μην υπάρχει περίπτωση να πει νερό κάπου και να χαλάσουν. Το βάζει σε μια βάση και είσαι ωραίο και καλά. Αλλά αυτό το πέρα να το βάλει και σε ένα powerbank, α πούμε, σε ένα ταξίδι για να το τροφοδοτήσει, χωρί βάση και τέτοια. Ό,τι βλέπει, παίρνει. Δεν ξέρω, το μεταξύ ξέχασα να βάλω το καπάκι εδώ πέρα, θα κάθομαι να το ψάχνω. Anyway, ε, ε ξυριστική μηχανή από τη Σάουμι. Τώρα τι να πω. ναι, τα μαγουλάκια μου τα πήρε. Okay, αυτό ότι δουλεύει, δουλεύει τώρα. Θα δουλεύει μετά από τρει μήνε, θα δουλεύει μετά από τέσσερι. Θέλει δοκιμή. Αλλά τουλάχιστον αφού το πήραμε και δεν μα έμεινε στο χέρι, είναι θετικό για την ώρα. Πάμε να ανοίξουμε το επόμενο δεματάκι μα. Επειδή είχε μαλακίε μέσα, λέω να ανοίξω άλλο ένα. Αν και κανονικά θα πρέπει να το σπάσω. Και πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ μέσα. Ναι. Kinetic Orbital Art. Μην είχατε ζαλίσει όταν έκανα το, το ηχείο των κεραφνών. Πάτα εδώ να το δει. Να φέρω τέτοια. Πώ λεγόταν Νιούτον Κρέγκλ, τέλο πάντων λεγόταν Σωτήρι, μήπω είναι κρεμέ, μήπω λέγεται κάπω αλλιώ. Αυτή η βλακία που είχα που γίναγε γύρω, 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 γύρω. Και έπεσε όλη την ώρα στο βίντεο και σα άρεσε πάρα πολύ. Τέλο πάντων, ακριβώ το ίδιο δεν τον ξαναβρήκα, αλλά βρήκα ένα παρόμοιο. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα τι λέει το συγκεκριμένο παιχνιδάκι. Τώρα, παιδιά, αυτό είναι ένα παιχνίδι φυσική. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό διακοσμητικό. Ναι, μπορεί να το αφήσει και να φαίνεται πολύ ωραία, αλλά αυτό τώρα εδώ λέει ότι έχω εγώ μέσα και δίνω ρεύμα και γυρνάει αυτό και είναι σαν perpetual engine και ωραία φίλε αυτό που σχένομαι σε αυτά Do it yourself, καλά εντάξει λίγα κομμάτια εκεί στην αρχή τρόμαξα αλλά ρε φίλε πω, και δεν έχει και οδηγίες Καλά, θα είναι θα, και αυτό που με ενδιαφέρει είναι άμα η βάση θέλει αποκλειστικά μπαταρίε ή άμα μα δίνει και άλλη τροφοδοσία. Όχι, θέλει μπαταρίε. Και μάλιστα θέλει 4 ΑΑ μπαταρίε. Τάπα. Είναι αυτά που με ξενερώνουν. Ναι. Ο μαγνήτη εδώ πέρα τον βλέπει. Έπιασε και το μαχαίρι κατευθείαν. Ωραία, είναι αυτά που με γιατί. Δώσε μου μια επιλογή, ρε φίλε. Έχω εγώ μια πρίζα από εκεί πέρα από πίσω. Μπορώ να βάλω ένα τροφοδοτικάκι. Βάλτο με εκεί πέρα να κάθομαι να το έχω μόνιμα ανοιχτό. Μην χρειάζεται να αλλάζω μπαταρίε και να σβήνω και να ανοίγω. Άμα θέλω να πουλάω μουρί φίλου μου, θέλω να είναι ένα ωραίο διακοσμητικό να το βλέπω στο βάθο του τέλο πάντων σπιτιού μου. Και τι γίνεται τώρα εδώ. Πόρε μου το. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Λοιπόν, αυτό λογικά έχει μια τρύπα εδώ. Μπαίνει εδώ. Όχι, αυτό μπαίνει εδώ και εδώ. Οπότε θα πρέπει να λυγίζω και πράγματα. Τέλεια, λαμπρά. Ωραία, αυτό μπαίνει εδώ. Αυτό είναι ο μαγνήτη. Αυτά εδώ τα τσουτσούνια που μπαίνουν. Λογικά. Ένα, εδώ έχει μια τρυπούλα. Ελά, εντάξει, το βρήκαμε. Έχει μια τρυπούλα εδώ. Δεν βρίσκω τρύπα. Μια τρυπούλα μαύρη εδώ και μια τρυπούλα μαύρη και από εδώ. Και μετά και την άλλη μεριά. Ωραία. Και θα είναι σαν να κάνουμε ένα πλανητικό σύστημα. Ε, με δορυφόρου τέλο πάντων. Πάμε εδώ, βάζουμε και αυτό. Βάζουμε και αυτήν εδώ την παπάρια. Έλα. Ναι, και αυτέ λογικά είναι οι βάσει που κρατάνε όλο αυτό το σύστημα. Μπαίνουμε από εδώ. Έλα, μπήκε. Λογικά. Και το πήρα στο χέρι και πρέπει να το ξανά. Τα νεύρα μου γαμώ, τα do it yourself στα παιχνίδια. Λοιπόν, ένα παιδάκι τώρα με αυτά εδώ πέρα μπορεί να ενθουσιαζόταν. Εμένα, δύο η ώρα το βράδυ μου σπάνε απλά τα νεύρα. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Από ό,τι φαίνεται, έχει μαγνητάκι και αυτό εδώ για να συνεχίσει την κίνηση. Το έβαλα μέσα τέλο πάντων όπω το βάλα. Και μετά βάζουμε αυτό εδώ και αυτό εδώ. Ναι. Και τώρα θα γυρνάνε και αυτά, αλλά και αυτό θα πηγαίνει πάνω κάτω. Εντάξει, θα κάνει αυτήν εδώ την κίνηση συνέχεια. Οπότε, αυτό που πρέπει να κάνω εγώ τώρα, βέβαια. Αυτά εδώ πέρα δεν έχουν καμία βάση να μπουν καλύτερα. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Λοιπόν, οπότε, εγώ αυτό που θα πρέπει να κάνω τώρα είναι να φέρω μπαταρίε και να δούμε πώ δουλεύει αυτό εδώ ο άλλο. Τα λέμε σε λίγο. Και μπακ. Αυτό το παίρνω το κασετινάκι για τι μπαταρίε. Το θυμάστε που το κοροίδευα, γιατί ήμουν παπάρα και νόμιζα ότι χωράγανε 18x50. Μια χαρά με βόλεψε, φίλε, και είναι το δεύτερο που έχω. Τώρα από ό,τι βλέπει, όμω, αυτό έχει αρχίσει και αδειάζει. Γιατί ρε φίλε, χρησιμοποιώ πάρα πολλέ μπαταρίε όλα αυτά τα κατζητάκια και μετά κάθομαι με ξεχνάω να τι βγάλω και δεν τι βρίσκω και γίνεται χαμό. Οπότε πάμε να βάλουμε τι μπαταρίε. Δεν θα βάλω τα καπάκια τώρα. Απλά να δούμε ότι δουλεύει. Το δεν έχει διακόπτη ο Νόφ. Κατευθείαν με το βάζω... πω, πω, Εντάξει, δεν έχει διακόπτη ο on-off. Δηλαδή, με το βάλω τι μπαταρίε θα αρχίσει να δουλεύει. Τέλο πάντων, κάθομαι και το στριμόχνο τώρα. Βέβαια, Βέβαια, έχω βάλει ΑΑ μπαταρίε. Μπορεί να χωράνε και ΑΑΑ. Μου φαίνονται στριμόχνολα εδώ πέρα όλα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε για αυτή. Κομπλέ. Οπότε, τώρα λειτουργεί το κύκλωμα εδώ. Και μόλι πάω και βάλω αυτή η παπαριά στι βάσει, σιγά σιγά με διαλυθεί. Έλα, εδώ. Και του δώσω κίνηση. Να δώσω κίνηση σε αυτό. Πώ κιούνε. Α, έτσι. Κάτσε να δώσω σε αυτό. Γυρνάω αυτό. Γυρνάω και αυτό. Και τώρα θα αρχίσει να πηγαίνει μόνιμα έτσι. Μπρο πίσω, μπρο πίσω. Ή τουλάχιστον ελπίζω. Έχει διακοπτάκι, ρε. Μήπω κάνω εγώ παπαριέ. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Οπότε άστο εδώ πέρα κανένα λεπτό να δούμε άμα θα συνεχίσει να γυρνάει. Αλλά ξέρει τι βλέπω. Ότι αυτό εδώ πέρα. Πρέπει να έχω φιλάρει εγώ με αυτά. σω έχει αριστερό και δεξί. Γιατί αυτό κανονικά θα πρέπει να κάνει την κίνηση εδώ στου μαγνήτε. Α, ωραία. Πηγαίνει προς του πόλου εκεί και φεύγει προς τα έξω. Το βλέπει με το που κατεβαίνει. Τσακ, ξανά πίσω. Ωραίο. Δεν είναι άσχημο. Κάτσα κάνουμε για να ζούμε. Κοίτα, αυτό το. Ναι, και έχω κάνει και μια αναβάθμιση εδώ πέρα. Έβγαλα τα gimbal, Εντάξει, γιατί ξέρει τι. Πολλέ φορέ η κάμερα είναι έτσι. Δηλαδή, δείχνει από πάνω προ τα κάτω και τα γκίμπαλ τη Units τη Fagutech. Αυτά είναι σχεδιασμένα για ευθεία πιο πολύ. Δηλαδή να περπατά, να κρατά το gimbal και να μένει σταθερό. Όχι να κάνει όλη την ώρα, ξέρω εγώ, 4-5 ώρε να είναι η κάμερα προ τα κάτω. Οπότε μου τελειώνουν και οι μπαταρίε σχετικά πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα. Είναι και βαριά η κάμερα μου. Οπότε ναι, αυτή ήταν μια λύση. Να πάρω το Fluid Video Head εδώ πέρα τη Manfrotto, να πάρω και ένα τριποδάκι καινούριο για να μπορέσω να έχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν σα τα έχω δείξει αυτά, αλλά. Εντάξει, ούτω ή άλλω ο οποίο ασχολείται επαγγελματικά με το βίντεο ξέρει τι πρέπει να αγοράσει. Και από ό,τι βλέπει, αυτό γυρνάει εδώ πέρα, κάνει τα δικά του, θα το αφήσω στην άκρη. Α το πέρα όσο κρατήσει. Εν τω πρέπει να είμαι προσεκτικό, να έχω και τα ποδαράκια του τέλο πάντων εδώ, γιατί μετά, όταν θα τελειώσει, θα πρέπει να το έχω εδώ πέρα στην άκρη. Οπότε κάπου εδώ ήρθε και το τέλο αυτού του unboxing. Τι είδαμε, τη ξυριστική μηχανή τη Xiaomi, που δεν έχω βάλει και το γαπάκι, που εντάξει δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο. Εν τω μεταξύ, η κάμερα τώρα έπιασε τη μουρή εδώ το πέρα του Κινέζου και θα αρχίσει τα τρελά τη. Μετά, το επόμενο πράγμα που είδαμε ήταν το ρολογάκι αυτό εδώ πέρα τη Digu, που έχει και αυτή τη τσαχμινιά που μπορεί να αλλάξει το χρώμα και να το κάνει από Πορτοκαλί, τέλο πάντων, λευκό, σε περίπτωση που είσαι σε ένα φωτεινό χώρο για να κάτσει να κάνει την αντίθεση. Εμένα προσωπικά μου αρέσει περισσότερο το λευκό, αλλά άμα είναι πρακτικό το θέμα, ναι, θα τον δαγκώσει και θα πει, θα βάλω και αυτό το πορτοκαλί το χρωματάκι. Οκ. Okay? Και μετά, το τελευταίο πράγμα που είδαμε ήταν αυτό και το παιχνίδι φυσική. Τέλο πάντων, αυτό που κάθεται και γυρνάει ο Λινό και κάνει ή ή ή και μα πάει τα νεύρα. Anyway, αυτά από εμένα. Γεια σα.